Παρέα μας σε αυτό το τελευταίο μέρος της εκπομπής, αγαπημένη σας, αγαπημένη μου, Κική Τζορτζακάκη, καλώς μου ήρθατε. Καλησπέρα. Έχουμε σήμερα μια κουβέντα από αυτές που είναι βγαλμένες από την ελληνική πραγματικότητα, με τίτλο «Ζω για τα παιδιά μου», σαν ελληνική ταινία μου κάνει. Ακριβώς. Δράμα όμως. Συνηθέστατη, όχι ως κουβέντα, αλλά ως εφαρμογή, δυστυχώς. Μάλιστα. Δραματική ταινία ή έχει και στοιχεία κωμωδίας? Όχι, είναι δραματική. Άκρως δραματική. Μην περιμένεις να σε διασκεδάσω. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς το βιώνουμε αυτό, πώς το βιώνουν αυτό οι οικογένειες. Γιατί φαντάζομαι η μάνα ζει για το παιδί, φαντάζομαι μιλάμε για το ρόλο της μαμάς. Σπανιότατο είναι για τον μπαμπά. Ωραία. Έχει ανατεθεί στη μαμά. Η μάνα λοιπόν που ζει για τα παιδιά της, είναι η πρωταγωνίστρια του έργου. Την ίδια στιγμή όμως, αυτό που ζει η μάνα, το ζουν και όλοι οι υπόλοιποι γύρω. Και κυρίως τα παιδιά. Η μάνα δεν θέλει να είναι πρωταγωνίστρια. Είναι στα παρασκήνια. Μάλιστα. Γιατί ζει δι' αντιπροσώπων. Η ίδια δεν ζει. Η ίδια είναι ανύπαρκτη. Ζει δι' αντιπροσώπου. Είναι δηλαδή ο τελευταίος βοηθός στα παρασκήνια. Αλλά καταφέρνει και εκείνη όλα τα νήματα. Μάλιστα. Αν ήξερε τι τραγωδία ζουν τα παιδιά της, αν ήξερε με τι απίστευτο βάρος ζουν την κάθε τους μέρα, δεν θα το εφάρμοζε και δεν θα το καμάρωνε. Μιλάμε για τις μαμάδες που λένε «εγώ έχω θυσιαστεί για τα παιδιά μου». Ναι, και ζω και αναπνέω για τα παιδιά μου ή για τα εγγόνια μου, γιατί έχει συνέχεια. Μάλιστα. Το ίδιο πρόσωπο που το έκανε για τα παιδιά του, θα το κάνει και για τα εγγόνια βέβαια, του. Βέβαια. Μάλιστα. Εγώ, Ανδριανή μου, για σένα αναπνέω, σου λέει στο τηλέφωνο. Έτσι. Αν δεν έρθεις τα Χριστούγεννα, δεν ξέρω τι θα κάνω. Μάλιστα. Σκέψου η Ανδριανούλα που είναι μικρό παιδί ή που είναι φοιτήτρια ή που είναι νεαρή κοπέλα. Τι βάρος επομίζεται και τι ενοχές έχει αν σκεφτότανε να μην πάει να δει τη γιαγιά. Ασήκωτο είναι αυτό το βάρος. Ασήκωτο βάρος και δεν το καταλαβαίνουν. Το διαλτυμπανίζουν με καμάρι. Αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά ποια είναι που έχουν οι άνθρωποι, οι γυναίκες, οι μανάδες, οι γιαγιάδες που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο μέσα στις οικογένειές τους. Στη νέα μαμά, γιατί το λένε και το εφαρμόζουν και νέες μαμάδες με μικρά παιδιά. Κακή σχέση με τον άντρα της. Έχει κακή σχέση. Έχει κακή σχέση με τον άντρα της. Ανύπαρκτη. Οπότε... Και κακή και ανύπαρκτη. Μα και η ανύπαρκτη κακή είναι. Η τυπική συμβίωση είναι αβίωτη, είναι αφόρητη. Άρα, αφού δεν υπάρχει ενδιαφέρον προς το σύντροφο, το ενδιαφέρον και ο στόχος μας κάπου πρέπει να στραφεί. Ποια είναι τα κοντινότερα θύματα του απεριόριστου ενδιαφέροντος? Τα παιδιά μας. Mm-hmm. Και εκεί έχουμε και ηθική κάλυψη. Νοιάζομαι, τα φροντίζω, τα υπεραγαπώ, τα λατρεύω, είναι η αναπνοή μου. Βεβαίως πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά μας, να τα φροντίζουμε, να έχουμε τρυφερότητα, να έχουμε αισθήματα, αλλά όχι υπέρ. Ό,τι είναι υπέρ κουκουλώνει, γίνεται αβάσταχτο. Πώς το εκφράζουν δηλαδή οι μαμάδες? Με υπέρ, όπου μπορεί να μπει μπροστά το υπέρ, εφαρμόζεται. Υπερπροστατευτική μαμά. Υπερπροστατευτική. Το παιδί. Έτσι. Υπερδοτική. Είναι όλη η νύχτα ξάγρυπνη, μην τυχόν το παιδί πεθάνει στον ύπνο του. Χωρίς αντικειμενικό λόγο. Χωρίς λόγο. Πάει κάθε τόσο να το σκεπάσει, διότι αν ξεσκεπαστεί μπορεί να κρυολογήσει. Το πρωί είναι η προσωπική υπηρέτρια του κάθε παιδιού. Μπορεί να είναι 10 χρονών και τον τίνει η μαμά, γιατί τον τίνει πιο γρήγορα. Του ετοιμάζει την τσάντα του, μην ξεχάσει κανένα τετράδιο και το μαλώσει η δασκάλα. Του ετοιμάζει το κολατσιό του. Έτσι, το μεσημέρι αρχίζει τις εντολές. Πλύνε χεράκια, είναι έτοιμο το φαΐ.
Αν το παιδί χαζολογήσει, το ταΐζει στο στόμα. Πριν από εσάς, για εσάς δηλαδή. Όχι, όλα για εσάς. Όλα για εσάς. Όλα για εσάς. Και εγώ εδώ βλέπω μία υπερεξυπηρέτηση. Ακριβώς. Και έναν ευνοχισμό. Μεγαλώνει λίγο το παιδί. Είναι τα αγγλικά στα 100 μέτρα. Θα πάω με τα πόδια. Το αυτοκίνητο είναι απ' έξω. Εγώ θα σε πάω, παιδί μου. Εγώ θα σε πάω, παιδί μου. Γιατί, γιατί δεν θέλω να μου κουραστεί, δεν θέλω να μου βραχεί, δεν θέλω να μου το απαγάγουνε. Όλα αυτά που λες, όλα αυτά. Και εγώ θέλω να τα ελέγξω όλα αυτά και να είμαστε σίγουροι. Από πίσω, λοιπόν, από όλα αυτά τα υπέρ, βρίσκεται ένας ασφυκτικός έλεγχος. Έλεγχος. Τον οποίο δεν αντιλαμβάνεται. Μία απεριόριστη εξουσία πάνω στα παιδιά. Σε υπηρετώ και σε εξουσιάζω ταυτόχρονα. Το μάτι μου είναι σαν το περισκόπιο του υποβρυχίου. Σε παρακολουθεί όλο το 24ωρο. Από αγάπη. Το κίνητρο είναι η αγάπη. Αλλά πολλές φορές η αγάπη γίνεται μια θηλιά που πνίγει το παιδί. Από αγάπη. Εγώ πώς θα το καταλάβω αν είμαι μια τέτοια μάνα? Πιθανόν δεν θα το καταλάβεις. Πρέπει να δούμε, εκτός από την κακή σχέση με τον άντρα της, ποιες άλλες μανάδες πέφτουν στην παγίδα. Mm-hmm. Η χωρισμένη μάνα, η διαζευμένη. Εκεί θα μου πεις ότι εκ των πραγμάτων θα πρέπει να φροντίσει μόνη της για όλα. Και θα πρέπει με να... μέτρο. Για να μπορέσει να τα ελέγξει και να μην το χάσει το παιχνίδι. Σε αυτή την προσπάθεια χάνεται το μέτρο. Βέβαια, βέβαια. Με μέτρο. Η χείρα μάνα. Φυσική απουσία του συντρόφου, Παύλα πατέρα. Βέβαια, άρα επομίζεται τους δύο ρόλους, άρα τρέμει μήπως κάτι δεν κάνει καλά και πέφτει στην παγίδα. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ εύκολο στην καθημερινότητα να πέσουμε σε τέτοιες παγίδες, διότι η ελληνική κοινωνία τα βοηθάει αυτά τα συστήματα. Όχι απλά τα βοηθάει. Αυτό τώρα που περιγράφουμε είναι η εικόνα που έχουμε για την ιδανική μάνα. Ακριβώς. Που φροντίζει για όλα. Ακριβώς. Πανταχού τέτοια παρούσα. Μάνα δεν υπάρχει. Σε όλα τα σχολικά συμβούλια, σε όλες τις δραστηριότητες. Ναι. Μιλάει με όλες τις δασκάλες καθηγήτριες του παιδιού. Ξέρεις τι ύλη έχουν καλύψει τα μαθηματικά. Πότε δίνουν τεστ. Πότε είναι τα γενέθλια του ξαδέρφου του Γεωργάκη και του συμμαθητή του Βαγγελάκη. Μιλάει με όλες τις μανάδες. Και λες, μα μπράβο της, τι μάνα είναι αυτή, μωρή, είναι δίπλα στο παιδί. Πόσο άχρηστη είμαι εγώ που δεν ξέρω από πού ανοίγει η τσάντα, ας πούμε, του παιδιού μου. Όπου μπαίνει η υπερβολή στον άνθρωπο, είναι καταστροφή. Πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας το μέτρο και την ελευθερία του άλλου ανθρώπου. Είναι πολύ βασική η ατομική ελευθερία. Δηλαδή, τι να το κάνεις αν σε νταντεύω και σε υπηρετώ, όταν δεν αισθάνεσαι προσωπική ελευθερία, γιατί χτίζεται μία σχέση υπηρέτη που είναι η μάνα, αφεντικού που είναι το παιδί. Και τι παθαίνει το αφεντικό? Δεν αισθάνεται ευγνωμοσύνη για τον υπηρέτη, ποτέ κανένα αφεντικό. Δεν αισθάνθηκε ευγνωμοσύνη για το υπηρετικό προσωπικό. Άρα το παιδί θα γίνει αγνώμων. Η κατάληξη είναι τραγική σε αυτές τις οικογένειες. Αγνώμων προς τη μάνα ή γενικότερα θα του έχουμε καλλιεργήσει μια τέτοια, ένα τέτοιο χαρακτηριστικό και θα το έχει σε όλες τις σχέσεις. Και του το έχουμε καλλιεργήσει, αλλά κυρίως προς τη μάνα η ανταπόδοση είναι μια οργισμένη αγνωμοσύνη. Ξέρω συγκεκριμένες περιπτώσεις που η μάνα κυριολεκτικά θυσιάστηκε και τα ενήλικα παιδιά δεν τις μιλάνε. Ούτε τις αφήνουν τα εγγόνια να τα νταντέψει και να τα φροντίσει. Ξέρω γιαγιά που θυσιάστηκε για τα εγγόνια και τα εγγόνια από μια στιγμή και πέρα τις έχουν κόψει την καλημέρα και αναρωτιούνται αυτές γιατί, τι λάθος έκανα. Ασφυκτιούσαν αυτά τα παιδιά μέσα σε αυτή τους τη σχέση. Ακριβώς. Ένιωσαν δηλαδή αυτή την εξουσία να τα καπακώνει, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Τη νιώθεις κάθε στιγμή αυτή την εξουσία. Ναι. Δεν κρύβεται. Δηλαδή, όταν ετοιμάζει την πίτα και σε υποχρεώνει να τη φας, αλλιώς θα στενοχωρηθώ. Από χτες καθαρίζω τα χόρτα για την πίτα.
Μάλιστα. Και γίνεται λεκτικά όλο αυτό και συμπεριφορικά. Και εξολεκτικά. Με όλους τους δυνατούς τρόπους. Και με τη γλώσσα του σώματος, γιατί και το σώμα μιλάει, κάνοντας το θύμα. Έχει έκφραση θύματος ότι εγώ είμαι το πνεύμα της θυσίας. Για σένα το κάνω. Κάνε αυτό που σου λέω. Παίρνεις το αυτοκίνητο και η μαμά τρέμει. Αν δεν μένετε πάνω κάτω, μαύρη σου μοίρα. Είναι στο κουρτινάκι συνέχεια να δει. Πάρκαρες, γύρισες, τι ώρα γύρισες, με ποιον γύρισες, γιατί δεν γύρισες. Και πραγματικά λόγω ζει μέσα λόγω από των ανθρώπους. Κινητών, 10 τηλέφωνα την ημέρα και 20 μηνύματα. Μάλιστα. Τα παιδιά που μεγαλώνουν με μία τέτοια μάνα και σπανίως ενίοτε και εμένα ενδεχομένως τέτοιο πατέρα ή με μία τέτοια γιαγιά, πώς διαπλάθονται εκτός αυτού του χαρακτηριστικού που είπαμε ότι η μεταξύ τους σχέση δεν θα είναι καλή. Όχι. Θα γυρίσουν την πλάτη με την πρώτη ευκαιρία. Και πολύ συχνά εκφράζονται με πολύ εγωισμό και προς τους άλλους ανθρώπους. Γιατί μάθανε από τη μάνα αυτή τη θυσιαζόμενη μόνο να παίρνουν. Να. Ο άνθρωπος που μαθαίνει μόνο να παίρνει και δεν μαθαίνει να ανταποδίδει, είναι σαν το ζητιάνο. Ναι. Ψυχολογία ζητιάνου. Σ' αρέσει η ψυχολογία των παλιών ζητιάνων? Όχι. Γιατί ξέρανε μόνο να ζητάνε και να παίρνουν. Δεν ξέρανε να δώσουν. Ο ζητιάνος ποτέ δεν άνοιξε το σακούλι να πει σε έναν άλλο πάρε κι εσύ. Μόνο ήξερε να παίρνει. Αυτή ακριβώς είναι η ψυχολογία των υπερπροστατευμένων παιδιών για τα οποία ζει και αναπνέει η μάνα. Μία μάνα που ζει και αναπνέει για τα παιδιά της, μπορεί να το κάνει αυτό? Μπορεί να κόψει τον ομφάλιο λόρο? Αυτό είναι η σκέψη που είχα στο μυαλό μου. Να αλλάξει τη συμπεριφορά της. Ναι, αν πάει σε κάποιον ειδικό και την εκπαιδεύσει ο ειδικός και της παρουσιάσει τα λάθη της, γιατί αυτή δεν τα εισπράττει ως λάθη, ούτε ο περίγυρος της κρούει τα καμπανάκια ότι κάνεις λάθη. Όλοι την καμαρώνουν. Κοίταξε τι μάνα είναι αυτή, τι αφοσιωμένη μάνα. Γιατί είμαστε κοινωνία της υπερβολής στην Ελλάδα. Δεν έχουμε ένα μέτρο. Ναι, νομίζω ότι είναι το γραφικό που λέμε η κλασική Ελληνίδα μάνα. Ναι. Που θα κυνηγήσει με τη ζακέτα από πίσω. Ακριβώς, ακριβώς. Ο σύζυγος, όταν υπάρχει μέσα στην οικογένεια, τι ρόλο έχει? Πολλές φορές εισπράττει και αυτός ένα μέρος της θυσίας. Εισπράττει και αυτός πρακτική φροντίδα υπερβολική, γιατί η γυναίκα στην ελληνική κοινωνία θεωρεί υποχρέωσή της να φροντίζει πρακτικά το σύζυγο. Μπορεί να τον μισεί, μπορεί να τον αντιπαθεί, μπορεί να μην θέλει να τον δει στα μάτια της, αλλά τον υπηρετεί. Του τα έχει όλα έτοιμα. Βέβαια. Γιατί έτσι μεγαλώσαμε. Δηλαδή βλέπω γέρικα ζευγάρια που είναι στα μαχαίρια. Η σχέση τους ανέκαθεν ήταν δραματική. Και η σύζυγος, τον έχει στα όπα-όπα το σύζυγο. Καθαρό, φροντισμένο περιποίημα, το φαγάκι του όλα, του. Όλα, όλα. Έξωθεν καλή μαρτυρία ή βαθιά καθήκον, ριζωμένο καθήκον. Κακή σχέση, αλλά πρακτική φροντίδα. Αυτό ωφελεί όμως τον ωφελούμενο. Είναι εξαιρετική υπηρεσία. Ο σύζυγος πάει στο καφενείο ή βγαίνει με τα φιλαράκια του ή βλέπει ποδόσφαιρο. Δηλαδή βρίσκει εναλλακτικούς τρόπους ώστε ο ίδιος να περνάει καλά. Και έχει και τη φροντίδα του πασά στο σπίτι. Με διαπληκτισμούς, με βρισχές, με κακολογίες. Δεν βαριέσαι. Δεν βαριέσαι. Θα φύγω εγώ. Θα φύγω. Ας έχω ένα ζεστό φαγάκι έτοιμο, το σπίτι είναι δρομολογημένο, νοικοκυρεμένο, με τα παιδιά ασχολείται η γυναίκα. Ναι. Όλα καλά. Ναι. Τη ζωή μου, τη ζωή τους. Ναι, ναι. Έχουμε δει παιδιά να αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο και να το κάνουν αυτό ενδεχομένως στους γονείς τους?
να γίνουν τα παιδιά υπερπροστατευτικά. Και να έχουν αυτές τις απαιτήσεις, σαν να παίρνουν αυτά το ρόλο του. Δεν ζω για το παιδί μου, αλλά εγώ ζω για εσάς, μαμά και μπαμπά. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι αρκετά συχνό όταν βλέπεις έναν άντρα 40-50 χρόνων και είναι ανύπαντρος και μένει με τους δυο γονείς ή με τη μαμά. Ή όταν βλέπεις μια κοπέλα η οποία έχει σπουδάσει, είναι εργαζόμενη και εξακολουθεί να μένει με τους γονείς ή με τη μαμά και μένει ανύπαντρη. Δεν είναι ατυχήσασα που λέμε. Το ατυχήσασα είναι στις επιλογές μας. Όλοι έχουμε δυνατότητα επιλογών στη ζωή. Ναι. Αν δεν παντρεύτηκα, τι θα πει ατυχήσασα. Όλοι και όλες έχουν κάποιες ευκαιρίες. Αν αυτές τις ευκαιρίες δεν τις δεις, σημαίνει ότι έχεις απόσυρση, έχεις αποσυρθεί. Και έχεις επιλέξει. Μυστικά έχεις επιλέξει. Ναι. Εκεί λοιπόν το παιδί μπαίνει στο ρόλο του «ζω για τη μαμά μου, ζω για τον μπαμπά μου». Και βλέπουμε και συμπεριφορές εξουσιαστικές. Βεβαίως. Πώς θα κινηθούν, πού θα πάνε. Δηλαδή ξαφνικά εκεί που έχουμε έναν άνθρωπο που ήταν ο γονιός και είχε την αλφα εξουσία, όποια έχει, τόσο πάντων ο άνθρωπος κουλάντριζε ο ίδιος τη ζωή του και την κουμαντάριζε όπως ήθελε, ξαφνικά έχει ένα παιδί, ενήλικο πια, να του λέει τι θα φάει, αν θα πάει με τις παρέες του, πού θα πάει. Ακριβώς. Αν θα πάει ταξίδι, πώς θα, τι θα κάνει την επιδότηση από τις ελιές. τι θα κάνει το ενίκιο από το διαμέρισμα. Και πάει λέγοντας. Ναι, ναι, βεβαίως. Σε ποιο γιατρό θα πάει και αν θα πάει και πότε θα το πάει. Όλο αυτό. Αυτή την εικόνα την έχω πάρα πολύ εύκολη δίπλα μου να την εντοπίσω. Βέβαια. Και με τρόπο που οι ενήλικες, οι γονείς, ασφικτιούν πραγματικά ότι Θεέ μου, ας τον πάρει κάποιον αυτόν από εδώ μέσα ή αυτήν από εδώ μέσα, να μην μου κάνει κουμάντα στη ζωή μου. Ναι, αλλά απ' την άλλη βολεύονται με την πρακτική φροντίδα. Σωστά. Πάντα υπάρχει μια εξυπηρέτηση που βολεύει. Βέβαια, βέβαια. Δηλαδή, δεν αντιλαμβανόμαστε την καταπίεση, την ψυχολογική και τη συναισθηματική, γιατί όλοι μας βλέπουμε τα επιφαινόμενα, το πρακτικό κομμάτι. Κυρία, έχει έναν άνθρωπο να του δώσει ένα ποτήρι νερό ο γέρος. Να πάει να του γράψει τα φάρμακα, π.χ. Βέβαια. Να τρέξει για τα πρακτικά, ναι, τα καθημερινά. Έτσι. Εκεί όμως είναι ακόμα χειρότερο όταν το παιδί θυσιάζεται για το γονιό, γιατί είναι αντιστροφή ρόλων. Το παιδί επομίζεται ακόμη μεγαλύτερο βάρος όταν γίνεται γονιός του γονιού του. Βεβαίως να τους φροντίσουμε τους γονείς, βεβαίως να τους αγαπάμε, βεβαίως να ενδιαφερόμαστε, πάντα με εκείνο το μέτρο που λέμε, πάντα να έχουν την αίσθηση της ελευθερίας. Σε όλες μας σχέσεις πρέπει να είμαστε έτσι. Είμαστε. Δεν είμαστε, θέλουμε πάρα πολύ δουλειά. Λοιπόν, έκανα μία εικόνα πριν, η οποία δεν ξέρω αν ταιριάζει με αυτή μας την κουβέντα, αλλά δεν μπορώ να μην το ρωτήσω πριν κλείσουμε. Ενήλικες, 30+, 40+, οι οποίοι έχουν δρομολογηθεί επαγγελματικά, έχουν καταξιωθεί, δεν έχουν προχωρήσει στη ζωή τους και δεν αναφέρομαι, δεν έχουν προχωρήσει, δεν έχουν κάνει γάμο και οικογένεια, δεν έχουν κάνει δικό τους σπίτι. Να πάνε να νοικιάσουν ένα διαμέρισμα, να μείνουν μόνοι τους, να αυτονομηθούν. Έχουν επιλέξει να ζουν με τους γονείς τους. Και είναι μια εικόνα που τη βλέπουμε όλο και περισσότερο. Το πυροδότησε σίγουρα και η οικονομική κρίση τα προηγούμενα χρόνια, αλλά σαν να εγκαταστάθηκε. Εκεί τι πρέπει να ψάξουμε, πέραν του οικονομικού. Πρέπει να ψάξουμε το μυστικό μήνυμα που πέρασε η μάνα στο παιδί από τότε που ήταν μικρό. Εγώ ζω για σένα, άρα εάν πας να σπουδάσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Λονδίνο, υπάρχει μονόδρομος, θα γυρίσεις πίσω σε μένα, γιατί εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Αυτό είναι ένα μυστικό μήνυμα, το οποίο δεν είναι εκλογικευμένο, δεν είναι εδώ, είναι εδώ. Άρα το παιδί με κάποιες συγκυρίες επιστρέφει στη μητρική οικία και δεν ξαναφεύγει. Είναι το βόλεμα, είναι το αυτοκίνητο που περιμένει απ' έξω, είναι το φαγητό, είναι τα πλημμένα ρούχα, είναι όλη αυτή η βολή η οποία
είναι μια παγίδα. Το βόλεμα για όλους μας είναι η μεγαλύτερη παγίδα. Πώς θα ξεβολευτεί αυτός ο νέος άντρας και θα πάει σε ένα διαμέρισμα μόνος του? Ποιος θα του πλύνει τα ρούχα, ποιος θα μαγειρέψει, ποιος θα τον περιμένει, ποιος θα του έχει όλο αυτό το ντάντεμα, άρα παραμένει. Η κόρη έχει όλη αυτή τη φροντίδα να αφήσει το βόλεμα και να πάει... Να υπηρετεί ξένους. Να υπηρετεί έναν άλλο άντρα και να κάνει και δύο παιδιά. Σαμποτάρουν λοιπόν και τις σχέσεις τους αυτά τα παιδιά. Βέβαια. Το πολύ πολύ να παντρευτούν, αλλά θα μείνουν από πάνω. Να συνεχιστεί. Ώστε θα συνεχιστεί. Το νήμα να μην κοπεί. Τι κάνει λοιπόν η μαμά αυτή που ζει για τα παιδιά της? Είναι το νέο ζευγάρι. Βρε παιδιά, τι να μαγειρέψετε κι εσείς, αφού εγώ μαγειρεύω που μαγειρεύω. Όταν γυρίσετε το μεσημέρι, ελάτε να φάμε όλοι μαζί. Τους παίρνει λοιπόν οικότροφους και όλοι ζηλεύουν και λένε τι τυχερό ζευγάρι. Ούτε ψωνίζουν, ούτε μαγειρεύουν, ούτε πλένουν πιάτα. Όμως, από πάντα, από την αρχαιότητα, ζευγάρι και οικογένεια σημαίνει ότι στείνουμε εστία, τσουκάλι. Αλλιώς είμαστε ανώριμοι, είμαστε οικότροφοι. Πόσο και κάνουμε και δύο παιδιά. Συνεχίζει η γιαγιά να και συνεχίζει η γιαγιά. Ποιο το πρόβλημα? Εσύ θα φτιάχνεις τη σουπίτσα του μωρού, αφού εγώ μαγειρεύω που μαγειρεύω. Και έτσι κρατάμε παιδιά και εγγόνια ανώριμα ψυχολογικά. Μάλιστα. Και καταλήγουμε πάλι στο βόλεμα. Το παιδί και το εγγόνι δεν το αντιλαμβάνονται αυτό. Όχι. Απολαμβάνουν την υπηρεσία, την 5 αστέρων premium υπηρεσία από τη μαμά, γιαγιά, πεθερά τέλος πάντων. Και απλά παραμένουν εκεί. Είναι σαν να έχεις το παιδί στη στραταρίδα και να μην το αφήσει ποτέ να περπατήσει. Έτσι. Αγανακτούν που και που, αλλά είναι τόσο δελεαστικό το βόλεμα, που καταπνίγουν την αγανάκτηση και λένε τι να κάνουμε, η μάνα είναι. Έλα ρε μάνα, πάλι τηλεφωνείς. Καλά είμαι. Ναι. Τηλεφωνείς να δεις αν είμαι ζωντανός. Καλά είμαι. Αγανακτούν, αλλά τι να κάνουν. Ένα παιδί που το έχει δει, το έχει δουλέψει και έχει ταυτιστεί με την κουβέντα που κάνουμε εμείς σήμερα. Είναι σε θέση, αφού το δουλέψει και με έναν ειδικό ή μόνος, δεν ξέρω πώς θα το καταφέρει αυτό, να οριοθετήσει αυτή τη μαμά? Όχι. Όχι, πρέπει δεν να φύγει. Πρέπει να φύγει. Εννοείται να αλλάξει χώρα, πολυκατοικία και σίγουρα. Και να πάει σε άλλη γειτονιά, σε απόσταση, που να μην μπορεί η μαμά να πάει με τις παντόφλες. Αυτό λέει η ψυχολογία. Μπορεί να φύγει, βεβαίως. Και η κόρη και ο γιος και η οικογένεια μπορούν να φύγουν, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα επακόλουθα. Έτσι είναι. Και σκούπισμα και πλύσιμο και μαγείρεμα και ελευθερία. Ναι. Θα κάνετε λοιπόν το τεστ της παντόφλας. Μέχρι πού φτάνει η μάνα σας με τις παντόφλες της. Ναι. Μέχρι πού της το επιτρέπει ο ηθικός της κώδικας τέλος πάντων και ο στυλιστικός της. Και από εκεί και πέρα, από τη ζώνη αυτή και μετά, νοικιάζουμε και αγοράζουμε σπίτια. Έλα να πούμε και κάτι για τις γιαγιάδες σαν εμένα που λένε ότι από τα εγγόνια αναπνέω, και για τις μαμάδες που ζουν για τα παιδιά τους. Η ζωή δόθηκε στον καθένα μας. Όχι δι' αντιπροσώπου, προσωπικά. Και πρέπει να τη ζούμε εμείς. Να αγαπάμε τα παιδιά μας, να αγαπάμε τα εγγόνια μας, αλλά αφήνοντάς τους την προσωπική τους ελευθερία. Ωραία τα λέτε, κυρία Κική. Και το να ζεις τη ζωή σου θέλει πολύ θάρρος. Και να την αναλάβεις τη δική σου τη ζωή και να της δώσεις νόημα, χωρίς να περιμένεις από τους άλλους να σου κάνουν καθρέπτισμα. Ακριβώς. Αυτό και αν θέλει θάρρος και κόπο. Εδώ είμαστε να το βρούμε και τα θάρρη μας και να κάνουμε και τις αλλαγές που πρέπει. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα να έχετε. Ευχαριστώ, Ανδριανή μου.